Δεν υπάρχει, από όσο θυμάμαι, ούτε μία φορά που να μην ακούσαμε από κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, και από τη σημερινή και από τις προηγούμενες, μετά από φυσικές καταστροφές, φυσικά φαινόμενα κτλ. Κτλ., ότι φταίνε πρώτον οι ίδιοι κατοικοί, ατομική ευθύνη, και δεύτερον η κλιματική αλλαγή, τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Που είναι τόσο ακραία αυτά τα καιρικά φαινόμενα που χιονίζει το χειμώνα. Τι να κάνουμε, κύριε Πέτσα, το χειμώνα χιονίζει. Και μπορώ να σας πω, επειδή είμαστε και από την ίδια περιοχή, σας από τον Άγιο Στέφανο, εγώ είμαι από το Μαραθώνα. Λοιπόν, μπορώ να σας πω ότι το 2004, τουλάχιστον το 2004, ήταν πολύ μεγαλύτερη η επιβάρυνση της περιοχής μας από τα καιρικά φαινόμενα. Τώρα τα έχουμε ρίξει όλα στην κλιματική αλλαγή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Για ποιο λόγο? Για να κρυφτούν οι ακραίες πολιτικές. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, αλλά δεν είναι κλιματική αλλαγή ότι χιονίζει το χειμώνα. Με συγχωρείτε. Και ότι χιονίζει στον Οροπό και στον Άγιο Στέφανο και στο Διόνυσο. Γιατί λέγονται αυτά, όπως γιατί λέχθηκαν αντίστοιχα για το ΜΑΤ, για τη Μάνδρα κτλ. Για να κρυφτούν οι ακραίες πολιτικές. Και για να κρυφτούν οι τεράστιες και διαχρονικές ελλείψεις που υπάρχουν στον τομέα της πολιτικής προστασίας, σε μέσα και υποδομές που θα έπρεπε να υπάρχουν για να ικανοποιούν και να υπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες. Ιδίως σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και φυσικών φαινομένων. Πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμοί, όπως είναι το σημερινό παράδειγμα της Ελασσόνας. Και ζούμε σε μια σεισμογενή περιοχή, η Ελλάδα είναι μια σεισμογενής περιοχή, και όμως η αντισεισμική προστασία και τα κονδύλια που δίνονται κάθε χρόνο για την αντισεισμική προστασία είναι στα τάρταρα. Δεν έχει εξασφαλιστεί ούτε καν ο έλεγχος της στατικότητας των δημοσίων κτηρίων και ιδιαίτερα των σχολικών κτηρίων. Δεν έχει εξασφαλιστεί. Εν έτη 2021. Μαζί φυσικά με την ανάγκη, αυτό που υπόθηκε για την καταγραφή των ζημιών, την αποζημίωση των κατοίκων, την προστασία της υγείας, της ασφάλειάς τους και ούτω καθεξής. Όμως και στην περίπτωση της κακοκαιρίας αποκαλύφθηκε αυτό ακριβώς. Αποκαλύφθηκε η γύμνια, οι τεράστιες ελλείψεις στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Και από αυτή την άποψη εμείς δεν συμφωνούμε με αυτό που υπόθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ πριν, ότι είναι θέμα ανικανότητας, λέει, ανεπάρκειας, κακού σχεδιασμού κτλ. Όχι. Εμείς δεν συμφωνούμε σε αυτό. Εμείς θεωρούμε ότι έχουμε απέναντί μας ένα κράτος το οποίο είναι πολύ ικανό, πολύ αποτελεσματικό και πολύ επαρκές όταν είναι να υπηρετήσει τα συμφέροντα των λίγων. Σήμερα στην Ολομέλεια ψηφίζεται ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Και το ίδιο κράτος αποδεικνύεται ανεπαρκέστατο, αποδεικνύεται αργό και ανίκανο όταν αφορά τις ανάγκες των πολλών, τις ανάγκες του λαού. Αυτό έχουμε στην προκειμένη περίπτωση. Γιατί πολύ απλά από αυτό το κράτος και από όλες τις κυβερνήσεις που το υπηρέτησαν, οι λαϊκές ανάγκες αντιμετωπίζονται ως κόστος, ως περιττό κόστος και περιττό έξοδο, γιατί τα πάντα τα διέπει η λογική κόστους ωφέλους, τι δίνω και τι παίρνω, και γιατί όλα περιστρέφονται γύρω από την επιχειρηματική δραστηριότητα. Αυτό δεν είναι θεωρητικό ζήτημα. Είναι απολύτως πρακτικό και απολύτως συγκεκριμένο, και θα πω και συγκεκριμένα παραδείγματα και από την περιοχή μας. Προτού πω στα συγκεκριμένα, κύριε Πέτσα, να δεσμευτείτε, γιατί πέρα από τους αγροκτηνοτρόφους που φυσικά πρέπει να αποζημιωθούν, υπάρχουν καταστροφές και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι και μεγάλες, από την πτώση δέντρων είτε πυλώνων της ΔΕΗ σε στέγες σπιτιών, σε αυτοκίνητα, σε μαντρότυχους, σε τμήματα σπιτιών, στον Άγιο Στέφανο, στον Διόνυσο κτλ. Τα οποία δεν είναι αμιλητέο αυτό το κόστος, ανέρχεται μέχρι σε ορισμένες περιπτώσεις κάποιες χιλιάδες ευρώ. Δεσμευτείτε, σήμερα είναι ευκαιρία, δεν το είπατε στην πρωτολογία σας, δεσμευτείτε ότι με γρήγορες διαδικασίες αυτοί οι άνθρωποι θα αποζημιωθούν. Γιατί δεν φταίνε. Δεν φταίνε οι κάτοικοι που δεν κόπηκαν τα δέντρα ή που οι κολόνες ξεριζώθηκαν. Δεν φταίνε, όμως αυτοί υπέστησαν τις ζημιές. Αυτοί καταστράφηκε η στέγη, το αυτοκίνητό τους, ο μαντρότυχος κτλ. Και τα ρέστα. Λοιπόν, και πάμε και στα συγκεκριμένα τώρα για να δείτε τις ελλείψεις. Δήμος Διονύσου. Πόσοι εργαζόμενοι υπάρχουν στον τομέα της πολιτικής προστασίας, στο Δήμο Διονύσου? 2.
Δύο εργαζόμενοι υπάρχουν στον τομέα της πολιτικής προστασίας, μόνιμοι εργαζόμενοι στο Δήμο Διονύσου. Όχι ότι αλλού είναι πολύ καλύτερη κατάσταση. Και αντίστοιχα υπάρχει μια πολύ άσχημη κατάσταση στον τομέα των μέσων και των υποδομών. Τι συζητάμε λοιπόν τώρα για επικάλυψη αρμοδιοτήτων, ποιος θα κόψει τα δέντρα κτλ. Εγώ σας λέω ότι υπήρχε, ακόμη κι αν υπήρχε ένα σαφέστατο πλαίσιο, ποιος έχει την ευθύνη γιατί. Τι μπορεί να κάνει ένα Δήμος με δύο εργαζόμενους στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Τι μπορεί να κάνει. Σήμερα, δύο εβδομάδες μετά, ενώ έχουν κοπεί τα δέντρα ή κλαδιά στη λεωφόρο τη δικιά μας, κύριε Υπουργέ, που πάει από τη λίμνη Μαραθώνα στον Άγιο Στέφανο, τα κλαδιά είναι κατά μήκος του δρόμου, δεξιά και αριστερά. Πρέπει να κάνεις ζιγζάκ για να, για να τα αποφύγεις. Μα αυτό είναι το προσωπικό, αυτά είναι τα μέσα που έχει ο συγκεκριμένος Δήμος. Περιφέρεια Αττικής, ιδιόκτητα δύο χιονιστικά μηχανήματα. Ιδιόκτητα δύο χιονιστικά μηχανήματα. Αυτή είναι η κατάσταση. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ότι και οι Δήμοι και οι περιφέρειες εξαναγκάζονται να καταφύγουν τις περισσότερες φορές κατόπιν εορτής, μετά από 3, 4, 5 μέρες, και όχι την ώρα της ανάγκης και την ώρα της μάχης, αναγκάζονται να καταφύγουν στον ιδιωτικό τομέα με το αζημίωτο για την ενοικίαση των αντίστοιχων υπηρεσιών. Είπατε ορισμένα στοιχεία. Και αν θέλουν οι ιδιώτες, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις, δεν θέλω να αναφέρω, υπάρχουν περιπτώσεις που ο ιδιώτης για διάφορους λόγους, είτε πολιτικούς είτε άλλους, είτε δεν δίνει είτε εκβιάζει και παζαρεύει και έργα για να νοικιάσει μηχανήματα και υποδομές. Δεν συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν. Γιατί υπάρχει μια κατάσταση υποστελέχωσης, υποχρηματοδότησης στους Δήμους και στις περιφέρειες. Όχι την ανεύθυνη αυτή. Οι περιφερειακές αρχές και οι δημοτικές αρχές στη μεγάλη τους πλειοψηφία είναι συνυπεύθυνοι, γιατί στηρίζουν αυτή την πολιτική και γιατί δεν διεκδικούν από το κεντρικό κράτος. Το λιγότερο που θα μπορούσε να έχει γίνει, να επιταχθούν αυτές οι υποδομές. Όχι βέβαια, γιατί είναι η ιερή αγελάδα. Όπως δεν επιτάσσονται οι ιδιωτικές κλίνες για να αντιμετωπιστεί η πανδημία, και έχουμε μια πανδημία μέσα στην πανδημία αυτή τη στιγμή, έτσι δεν επιτάσσονται την ώρα που χρειάζεται οι ιδιωτικές υποδομές, τα μέσα κτλ. Προκειμένου να λύσουν αυτά τα προβλήματα. Θα ήταν η ίδια κατάσταση αν ένας Δήμος του Οροπού ή του Διονύσου, παραδείγματος χάρη, είχε 100 εργαζόμενους εκπαιδευμένους με μέσα την ώρα της μάχης να προστρέξουν για να λύσουν? Φυσικά και δεν θα ήταν το ίδιο. Φυσικά και δεν ήταν το ίδιο. Και σήμερα αυτοί οι άνθρωποι που υπήρχαν πραγματικά υπερέβαλαν αυτό. Και οι εθελοντές ζασοπυροσβέστες. Και όσοι εργαζόμενοι υπάρχουν στους Δήμους και τις περιφέρειες. Με πολύ μεγάλη αυτοθυσία. Αλλά δυστυχώς η αυτοθυσία δεν φτάνει. Ίδια η κατάσταση, και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, και στον τομέα των δικτύων του ηλεκτρικού ρεύματος. Με τα γνωστά αποτελέσματα. Είναι άσχετα όλα αυτά από την επιλευθέρωση στον τομέα της ενέργειας που υπηρέτησαν βήμα-βήμα όλες οι κυβερνήσεις? Είναι άσχετα όλα αυτά από τον τεμαχισμό της ΔΕΗ? Είναι άσχετα από την ιδιωτικοποίηση ΔΕΔΙΕ και ΑΔΜΙΕ, που επίσης υλοποιήθηκε από όλες τις κυβερνήσεις? Είναι ακριβώς το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής. Με την τραγική υποστελέχωση, με τις εργολαβίες του ΔΕΔΙΕ να είναι ο βασικός μηχανισμός αντιμετώπισης των βλαβών, με απαρχαιωμένα δίκτυα. Είναι σωστό αυτό που λέγεται για τα πεπαλαιωμένα δίκτυα και για την υπογειοποίηση, αλλά εγώ να σας πω ότι το κέντρο υπερυψηλής στάσης του Αστροπύργου εξεράγει όχι σε συνθήκες κακοκαιρίας, σε συνθήκες ηρεμίας. Και έμεινε η μισή Αθήνα, έμεινε χωρίς ρεύμα. Αυτή είναι η κατάσταση. Είναι μόνο θέμα από επένδυσης? Αυτά τα χρόνια γίνανε τεράστιες επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας από ιδιώτες και άλλους με τη στήριξη του κράτους. Πού? Στις πράσινες business, έτσι, στις ανεμογεννήτριες, στα αιωλικά πάρκα, που είναι κατ' όνομα μόνο πράσινα. Κατά μαύρα είναι και προκαλούν πολύ μεγάλη ζημιά και στα οικοσυστήματα και στο περιβάλλον. Είναι αυτό όμως. Αυτή είναι η κατάσταση. Με πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα ενός κράτους εχθρικού απέναντι στις λαϊκές ανάγκες, ενώ υπάρχουν σήμερα όλες οι δυνατότητες, η επιστήμη, η τεχνολογία,
στα πλαίσια μιας άλλης πολιτικής και ενός άλλου σχεδιασμού αυτές οι ανάγκες να υπηρεθούν. Δεν είναι θέμα ούτε ανικανότητας ούτε ανυπάρκειας. Είναι θέμα πολιτικής, σχεδίου, πολιτικών επιλογών που υπηρέτησαν και οι προηγούμενες και η σημερινή κυβέρνηση.